όλο το δίκτυο. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Αλέξανδρο Ιορδανίδη, Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Μηχανοδηγών. Καλησπέρα σας, κύριε Ιορδανίδη. Καλησπέρα, κυρία Γιαμάλη. Καλησπέρα και στο στούντιο όλο. Οδηγείτε, κατεβαίνετε, κάνετε έτσι και λίγο τους τροχονόμους, ξανανεβαίνετε. Αυτή είναι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατεβαίνουν οι μηχανοδηγοί να κάνουν ούτε τους τροχονόμους ούτε να καλύψουν τις διαβάσεις. Ωστόσο, υπάρχει ένας ανορθόδοξος τρόπος με τον οποίο γίνεται η κυκλοφορία στο δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας, στην περιφέρεια. Έχουμε λοιπόν από τα μέσα Δεκέμβριο που έγινε η πανεκκίνηση των δρομολογίων μετά τις καταστροφές που είχαμε από την κακοκαιρία του Ντάνιελ, την επανάληψη των δρομολογίων και στην περιφέρεια. Είχαμε τις διαβεβαιώσεις από τον ΟΣΕ για αποκατάσταση των προβλημάτων των οποίων υπήρχαν σε ορισμένες διαβάσεις του δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, αυτές οι διαβεβαιώσεις έκαναν περίπατο. Ήταν μια αρχική εκτίμηση του ΟΣΕ για αποκατάσταση αυτών έως τέλος του Γενάρη. Μετά πήρε μια παράταση 15 ημέρες και άλλες 15 ημέρες και άλλες 15 ημέρες. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν έχει γίνει απολύτως καμία αποκατάσταση αυτών. Να τονίσω ότι ο πλέον αρμόδιος, μάλλον ο μόνος αρμόδιος για την σωστή λειτουργία και την καλή κατάσταση όλων των συστημάτων στην υποδομή είναι ο ΟΣΕ. Το δίκτυο ξύμωρο, δηλαδή, είναι του ΟΣΕ. Ακριβώς. Mm-hmm. Μονάχα. Το ξύμωρο λοιπόν στην όλη υπόθεση όσον αφορά το κομμάτι στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι έχουμε έναν ΟΣΕ να μας δηλώνει σε υπόδειγμα ότι φυλάει τις διαβάσεις ενώ διέρχονται οι εμπορικές αμαξοστοιχίες από αυτές, τις διαβάσεις οι οποίες δεν λειτουργούν, και να μην φυλάει δύο συγκεκριμένες διαβάσεις, η μία εκ των δύο είναι αυτή την οποία δείξατε στο βίντεο, όταν διέρχονται από αυτήν επιβατικές αμαξοστοιχίες. Και αναρωτιόμαστε πραγματικά εμείς όλοι οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, είναι μικρότερη αξία της ανθρώπινης ζωής από τα εμπορεύματα? Κύριε Ιορδανίδη, για να το καταλάβω, μας λέτε ότι ο ΟΣΕ φυλάει, σας λέει ότι φυλάει τις διαβάσεις όταν περνούν εμπορικές ή επιβατικές αμαξοστοιχίες και τελικά τις φυλάτε εσείς γιατί δεν υπάρχει καμία φύλαξη? Όχι, όχι. Αυτό που είπα είναι ότι... Αυτό που είπα είναι ότι ο ΟΣΕ μας υποδεικνύει ότι θα φυλαχτούν οι διαβάσεις για την διέλευση των εμπορικών αμαξοστοιχιών, ωστόσο για την διέλευση των επιβατικών δεν υπάρχει φύλακα σε δύο. Δηλαδή εκεί που μπαίνει κόσμος δεν το φυλάνε και εκεί που περνάνε εμπορεύματα φυλάνε? Ακριβώς. Με ποιο σκεπτικό? Δεν υπάρχει κάποια... Κάνουμε καμιά χειρονομία τώρα, κυρία Γιάμαλη, για να μας παρεξηγήσουν. Το ότι υπάρχει η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση στον οργανισμό είναι... Και γιατί δεν φυλάνε αυτά που περνάει κόσμος? Που είναι κόσμος μέσα, επιβάτες, άνθρωποι. Ως έχει αναφέρει σε μια επιστολή του ότι από τη στιγμή που είναι κατάλληλα επανδρομένη η αμαξοστοιχεία μπορεί να διέλθει η αμαξοστοιχεία από αυτήν, ακόμη και επιβατική. Μάλιστα, κάνει αναφορά και στον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Παρ' όλα αυτά, τα συστήματα ασφαλείας, το αυτόματο σύστημα της ισόπεδης διάβασης είναι εκτός. Κύριε Ιορδανίδη, συγγνώμη, ρε Δημήτρη, δεν καταλαβαίνω εγώ τι ακούω. Έχω μπερδευτεί. Ο ΟΣΕ φυλάει τα επιβατικά τρένα, αλλά δεν φυλάει τα τρένα που μπαίνει κόσμος με τα παιδιά του, με τους ανθρώπους του, με τους συγγενείς του που πάει να πάει παρακάτω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί συμβαίνει. Και αυτό συμβαίνει σε δύο συγκεκριμένες διαβάσεις, μας είπατε. Όσο αφορά το κομμάτι της διαδρομής Θεσσαλονίκης Σέρες, είναι δύο συγκεκριμένες διαβάσεις οι οποίες, όπως σας είπα, από την άνοιξη δρομολογίων τον Δεκέμβρη και έως και σήμερα διέρχονται τα επιβατικά τρένα. Αυτό συμβαίνει, επειδή ξέρετε τώρα είστε συνδικαλιστής, αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, γνωρίζετε? Είναι μόνο Θεσσαλονίκης Σέρες, είναι και σε άλλες περιοχές? Γιατί έχω την αίσθηση, χωρίς να ξέρω, ότι μπορεί να είναι και σε άλλες περιοχές. Μονάχα στη Θεσσαλονίκη, στη διαδρομή Θεσσαλονίκης Σέρες. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου, στις διαδρομές προς Ξάνθη και Ορμένιο, εκεί έχουμε 25 διαβάσεις οι οποίες δεν λειτουργούν και δεν φυλάσσονται. 25. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη διαδρομή δεν κυκλοφορούν τα επιβατικά τρένα, μιας και ο διαχειριστής υποδομής ουσιαστικά δεν παρέχει καν τη βασική λειτουργία των συστημάτων αυτών, των συστημάτων διαβάσεων.
Εμπορικά παρόλο... τρένα εκεί κυκλοφορούν όμως ή ούτε εμπορικά? Με συγχωρείτε, επαναλάβετε. Λέω, εμπορικά τρένα σε αυτές τις περιοχές του Εύρου κυκλοφορούν ή όχι? Εμπορικά, όχι επιβατικά. Δεν υπάρχει εμπορική κίνηση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα δεν υπάρχει καθόλου τρένο εκεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Έχει ράγες, ρε Δημήτρη. Δεν γκρινιάζεις. Όχι, γιατί υποτίθεται ότι θα ένα χρόνο μετά τα Τέμπη θα είχαν φτιαχτεί όλα και θα ήμασταν από τους πιο σύγχρονους της Ευρώπης. Αυτές τις διαβεβαιώσεις ακούγαμε από τον κύριο Γεραπετρίτη αρχές Απριλίου του 2023. Ναι, δεν άκουσες όμως τον Βορύδη σήμερα, ούτε η Ευρώπη είναι σύγχρονη. Ναι, ούτε η Ευρώπη είναι σύγχρονη. Και αυτή πίσω από τα κάρβουνα. Κύριε Ιορδανίδη, τώρα τηλεδιοίκηση έχετε? Ναι, χαμός. Στο μεγαλύτερο εύρος της γραμμής του κεντρικού άξονα της χώρας, έτσι, μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λειτουργεί τηλεδιοίκηση και φωτοσύμαση. Αν εξαιρέσουμε. Και φανάρια και τηλεδιοίκηση, ποιο τη χάρη σα? Το μεγαλύτερο εμένα δεν με καθησυχάζει. Το καθόλου. Καθόλου. Δεν ξέρω πώς να σα το πω. Η αλήθεια είναι πως στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία του Ντάνιελ, είναι ένα μεγάλο κομμάτι περί των 95 χιλιόμετρων, αν δεν κάνω λάθος, όπου στο συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορούμε χωρίς φωτοσύμανση και τηλεδιοίκηση. Μεγάλο κομμάτι. Στο σχεδόν Αγία, ρε παιδιά, 95 χιλιόμετρα δηλαδή. Κύριε Ιορδανίδη, να ρωτήσω κάτι. 55. Και εγώ. Είναι λίγο. Επειδή... 55, κύριε του Κοντρόλ. 55 χιλιόμετρα χωρίς φωτοσύμανση και τηλεδιοίκηση. 55, το άκουσα καλά, κύριε Ιορδανίδη. 95. Έχω την πληροφόρηση για 95. Δεν το άκουσα καλά. 95, κύριε Κοντρόλ. Μεγάλη απόσταση. 95. Σχεδόν 100 χιλιόμετρα. Να ρωτήσω χωρίς κάτι... φωτοσύμανση και τηλεδιοίκηση. Κύριε Ιορδανίδη, θέλω να ρωτήσω κάτι όσον αφορά τα πορίσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα οποία κατέθεσαν τα κόμματα για το έγκλημα των Τεμπών και τα όσα υποστηρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης. Οι οποίοι λένε ότι τελικώς η Νέα Δημοκρατία λέει ότι τελικώς η ευθύνη είναι στον ανθρώπινο παράγοντα και φταίνε ο σταθμάρχης και οι δύο μηχανοδηγοί. Σήμερα, μάλιστα, το πρωί σε έναν άλλο τηλεοπτικό σταθμό που είχα την τιμή να με φιλοξενεί, ο κύριος Βορύδης, υπουργός, είπε ότι φταίνε οι δύο μηχανοδηγοί, οι δύο νεκροί μηχανοδηγοί των αμαξοστοιχειών και ο σταθμάρχης. Αυτοί φταίνε για τα Τέμπη, κατά τη γνώμη του. Αυτό πώς σας ακούγεται εσάς για τους συναδέλφους σας που έχουν χαθεί και για τη συνολική διαδικασία διερεύνησης του εγκλήματος των Τεμπών? Δυστυχώς οι άνθρωποι είναι νεκροί και δεν μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Αυτό που έχουμε να πούμε ουσιαστικά σαν ΠΠΕ είναι ότι με τον κύριο Γενιδούνια σε πρόεδρο, στη θέση του πρόεδρου τα περασμένα χρόνια, το Σωματείο των Μηχανοδηγών είχε αναπτύξει μια δυναμική την οποία ή δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να ακολουθήσουν στην πολιτική ηγεσία. Οι μηχανοδηγοί ενοχλούσαν το σύστημα. Δεν ήμασταν και τα καλύτερα παιδιά. Τώρα, ό,τι και να πούμε όσον αφορά την κατηγορία των νεκρών μηχανοδηγών, πραγματικά τα λόγια είναι περιττά. Μάλιστα. Κύριε Ιορδανίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας. Κρατώ ότι 95 χιλιόμετρα στη Θεσσαλία δεν έχουν τηλεδιοίκηση και φωτοσύμανση. Κρατώ ότι σε συγκεκριμένο σημείο ο ΣΕ φυλάει να περνάνε τα εμπορικά, αλλά όχι τα επιβατικά που έχουν κόσμο, ανθρώπους μέσα. Εντυπωσιακά είναι αυτά που μας λέτε. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Να ευχηθώ καλή δύναμη, θα τη χρειαστείτε. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε που αναδεικνύετε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν ακόμη και σήμερα, ένα χρόνο μετά τα Τέμπη, στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Εμείς δεν θα αντέξουμε να υπάρξουν άλλα, κύριε Ιορδανίδη. Κανείς δεν θα αντέξει να υπάρξουν άλλα. Σε ό,τι μας αφορά είναι χρέος μας να σας έχουμε εδώ όσο συχνά χρειαστεί για να αναδεικνύουμε όλα τα κακώς κείμενα. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Ιορδανίδης, Γενικός Γραμματέας Σωματείου Μηχανοδηγών.